see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile? We'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making. Γεια σας κορίτσια και αγόρια, ήθελα να σας αφήσω λίγο μόνους και μόνοι σας να παρακολουθήσετε το βίντεο με τη διαδικασία της προετοιμασίας και της εφαρμογής του υλικού του Acre Gel που έβαλα σήμερα για να ενισχύσω τα νύχια μου, γιατί είχαν καταστραφεί ολοσχερός με το ημιμόνι μου, γιατί είναι πιο ελαστικό και δυστυχώς σαν ελαστικό υλικό εμένα δεν με βοηθάει στη δουλειά μου και στην καθημερινότητά μου, επειδή είναι λίγο πιο ακραίος. Σήμερα θα σας δείξω το pop art, nail art που έκανα στα νύχια μου. Πάμε να σας δείξω τα χρώματα και να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε. Επειδή κουράστηκα και βαρέθηκα, το ένα χέρι θα το κάνω μόνος και το κόκκινο γυαλιστερό και στο αριστερό θα κάνουμε όλα μας τα σχέδια, όπου η έμπνευσή μου είναι αυτά τα αυτοκόλλητα τα οποία τα είχα βρει σε ένα site με ιδίων ηχοπλαστικής και nail art stuff, διακοσμητικά και τέτοια. Και αφού έχω βάψει ένα νύχι λευκό, ένα κόκκινο, δύο κίτρινα και ένα γαλάζιο, ξεκινάω με το dotting tool να σχεδιάζω κάποια dots πάνω στον αντίχειρά μου, όπου θα είναι αυτό το μοτίβο, δηλαδή άσπρο με κόκκινες βούλες, και πάνω θα ζωγραφίσουμε αυτά τα αισθησιακά χείλη.
Αφού το κάνω αυτό και το πολυμερίσω, στη συνέχεια παίρνω μια λευκή πάστα, η οποία είναι πιο παχύρευστη και πιο καλλυπτική σαν χρώμα, χρωματικά δηλαδή, και ξεκινάω να σχεδιάζω το εσωτερικό του στόματος που θα είναι τα δόντια, και στη συνέχεια από γύρω γύρω σχεδιάζω τα χείλη άνω και κάτω. Αφού τα πολυμερίσω μέσα σε lamp light για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια παίρνω το liner brush και ξεκινάω με μια μαύρη gel paste, με αναμειγμένη με ημιμόνιμο για να φτιάξω τη ρευστότητα, να σχεδιάζω το περίγραμμα των δοντιών, των χιλιών και κάποιες μικρές γραμμές για να κάνω λίγο πιο ζουμερά τα χείλη. Προσθέσω και τις φωτοσκιάσεις, κυρίως το highlighter στα χείλη της. Και στη συνέχεια θα περάσουμε ένα matte top coat. Πάμε τώρα στο Glyphy Jewelry που έχει μια μυγούλα, αλλά εμείς τη μύγα δεν θα τη ζωγραφίσουμε. Εδώ θα χρωματίσω κίτρινο τον ήχι. Βέβαια το κίτρινο το έχω αναμίξει με λίγο άσπρο για να είναι λίγο πιο παστέλ. Και στη συνέχεια, αφού έχω σχεδιάσει με λευκή gel paste, ξεκινάω να ζωγραφίζω τα χαρακτηριστικά. Πρώτα την απόχρωση του δέρματος, μετά τα χείλη, τα δοντάκια τα δύο που φαίνονται σε αυτή την πλαϊνή όψη, τη ροζ γλωσσίτσα της, και στη συνέχεια θα ζωγραφίσω λευκό το Glyphy Jewelry και μετά θα ζωγραφίσουμε τις ραβδόσεις που έχει το Glyphy Jewelry, και επίσης η κοπελιά που κρατάει το Glyphy Jewelry έχει και η ίδια manicure. Σαν να μην είναι αυτόν αυτό, δηλαδή έχω και εγώ κόκκινα νύχια, αλλά έχει και η κοπελιά που κρατάει το Glyphy Jewelry. Τώρα συνεχίζω με τις σκούρες αποχρώσεις. Το μόνο που μένει τώρα πλέον είναι τα περιγράμματα, τα οποία θα τα ζωγραφίσω με το ίδιο liner brush που ζωγράφισα και στον αντίχειρά μου τα χείλη. Ξεκινάω, τραβάω όλες τις γραμμές γύρω γύρω, τις μικρότερες λεπτομέρειες. Έχω ολοκληρώσει, βάζω και μία γυαλάδα πάνω στα χείλη για να φαίνονται και αυτά juicy και λίγο πιο ζωντανά, πιο 3D, και απλώνω ένα matte top coat επίσης. Και εδώ τέλος θα κάνουμε το boom έτσι με έντονα γράμματα πάνω στο γαλάζιο νύχι μου. Και αφού έχω ζωγραφίσει πρώτα λευκό, έτσι ένα άκυρο σχήμα, στη συνέχεια θα το βάψουμε κίτρινο και θα ζωγραφίσουμε με ροζ τα γράμματα, και θα ξεκινήσω να ζωγραφίσω τους κεραυνούς και τα περιγράμματα επίσης εδώ με μαύρο gel paste και γραμμικό πινέλο. Αφού έχω απλώσει παντού matte top coat, είναι έτοιμα για τα reveal shots. Μη! Είναι έτοιμα για τα γραμμικογράφηση. Σήμερα ξέχασα να σας πω ότι φορούσα γάντι γιατί έχω τραυματίσει τους ρόζους κάτω στα δάχτυλά μου και είναι τραυματισμένοι, γι' αυτό χρειάζομαι ένα γάντι για να μην μπουν σκόνες και μολυνθούν και γενικότερα παθούν οτιδήποτε άλλο. Είναι έτοιμα για τα Reveal Shots, και αυτό είναι το δεξί μου χέρι και αυτό είναι το αριστερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ώρα που αφιερώσατε εδώ στο βίντεο, και εδώ είναι οι αγάπες μου που συναντάω κάθε πρωί στο τρέξιμο. Ciao my dear ones, θα τα πούμε σε μια επόμενη φορά.